Σου έλειψαν τα γλυκά και τα άσχημα πράγματα. Έχουμε καλά νέα για σένα. Έχουμε πάρει πολλά τρόφιμα και είμαστε έτοιμοι για μια νέα πρόκληση. Πάμε! Όχι, έχω μόνο ένα γλυφιτζούρι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι πολύ πιο τυχερός, σούπερ! Άλεξ, κοίτα τη μερίδα μου! Η δική σου δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτήν! Wow, δεν πιστεύω τα μάτια μου! Δεν έχω ξαναδεί τόσα γλυφιτζούρια! Ας ξεκινήσουμε από μικρά! Δεν έχω πρόβλημα, απλά να βγάλω το περιτύλιγμα! Μέχρι στιγμής δεν τα πας και πολύ καλά! Δεν πρόκειται να το παρατήσω! Σταμάτα να γελάς! Όχι, έσπασα το γλυφιτζούρι μου! Δεν πίστευω ότι αυτό ήταν δυνατό! Το κύριο πράγμα είναι ότι η καραμέλα είναι άθικτη, δεν χρειάζομαι περισσότερα! Τι νόστιμο! Υπέροχο! Πω, πόσο γρήγορα τελείωσες! Τώρα είσαι εσύ, Άλεξ! Τέλεια, ήρθε η ώρα για κάτι γλυκό! Κοίτα πόσο εύκολα μπορώ να βγάλω το περιτύλιγμα! Wow, ναι, έχω πολλά να μάθω από σένα! Αρκετή μικροπρέπεια, ήρθε η ώρα να παίξουμε μεγάλα. Θέλω να φάω όλα ταυτόχρονα. Τι θα κάνεις, Άλεξ? Μη φοβάσαι, θέλω μόνο να αλέσω την καραμέλα μου. Κοίτα, γίνεται. Ελάχιστα απομένουν. Τέλεια, πόσο δυνατός είμαι. Σταμάτα, Άλεξ, φοβόμαστε. Ναι, ναι, εντάξει. Έχω ήδη τελειώσει, τώρα πρέπει να ρίξω την καραμέλα στο μπολ. Οπό, έχεις πολύ. Σου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα! Ναι, χρειάζομαι ένα ολόκληρο γλυφιτζούρι. Το άφησα επίτηδες. Τώρα μπορώ να το βουτήξω στα ψίχουλα καραμέλας και να φάω. Πολύ βολικό. Είναι κρίμα που τελείωσε τόσο γρήγορα. Τώρα πρέπει να βάλω τα ψίχουλα κατευθείαν στο στόμα μου. Λοιπόν, καλό είναι και αυτό. Τι νόστιμο. Δεν θέλω να σταματήσω. Τα μισά δεν τα πιάσες. Μίλα τώρα εσύ. Χρειάζομαι μια ηλεκτρική σκούπα. Κλείστην! Όχι, συγγνώμη, κατά λάθος το έβαλα προς την κατεύθυνσή σας. Τι θέλω για να βγάλω τα περιτυλίγματα. Ωραία ιδέα. Μου αρέσει και εμένα. Τώρα μπορώ να φάω τα γλυφιτζούρια χωρίς κανένα εμπόδιο. Πώς χωράνε όλα αυτά στο στόμα σου, απίστευτο. Φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει καλά. Φαίνεται ότι έχεις δίκιο, Άλεξ. Τα τσουπατσούπς έχουν κολλήσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε. Κρατήσου. Προσεκτικά, πονάω. Ω, τι είναι αυτό? Είναι το σαγόνι της μήλας. Τρομοκρατήθηκα. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλω πίσω. Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ καν να το δω. Μοιάζει με κόκο καλαμποκιού. Μάλλον έχεις δίκιο. Έχω μερικά από αυτά. Δεν μυρίζουν καθόλου. Δεν κατάλαβες τίποτα ακόμα. Wow. Το popcorn φτιάχνεται από αυτούς τους κόκκους. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Έχω μια ιδέα. Αν το δαγκώσω... Δεν γίνεται. Πολύ σκληρό είναι. Τι άλλο να σκεφτώ? Ξέρω τι να κάνω. Ένα ισιωτικό μαλλιόν θα με βοηθήσει. Η δύναμή του είναι αρκετή για να ψηθεί ένας κόκκος. Λοιπόν, πώς πάει? Νομίζω ότι πέρασε πολύ καιρός. Άλεξ, ας παίξουμε λίγο. Ή ας κοιμηθούμε. Η Τζούλια έχει δίκιο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ αργά. Ω, λειτουργήσε τέλεια! Παιδιά, δείτε τι ωραίο! Μπράβο σου, σε πιστέψαμε, Μίλα. Ελπίζω να μην περίμενα μάτια. Ω, ναι, είναι νόστιμο. Τώρα εσύ, Άλεξ. Χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο από ισιωτικό μαλλιόν για να φτιάξω τη μερίδα μου. Νομίζω ότι ένα σίδερο θα κάνει. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό θα λειτουργήσει. Ο δικός σου τρόπος επίσης μας έκανε να αμφιβάλλουμε. Wow, το κατάφερα! Πολύ γρήγορα! Ναι, μας εξέπληξες. Όχι, έκαψα το χέρι μου! Ζεματάει! Μερικές φορές μπορεί να είσαι τόσο ατιμέλητος. Ελπίζω το popcorn να με βοηθήσει να ξεφύγω από τον κόπο. Σούπερ! Πολύ νόστιμο! Come on! Πώς μπορώ να ετοιμάσω μια τόσο μεγάλη μερίδα? Έχω μια ιδέα. Ω, τι είναι αυτό? Η μηχανή popcorn, δεν την έχεις δει ποτέ? Τώρα θα σας πω πώς να το χρησιμοποιήσετε. Πρώτα βάζουμε τους κόκκους μέσα. Wow. Έτσι, προς το παρόν φτάνει. Κοίτα, λειτουργεί.
Το popcorn μου είναι έτοιμο! Είναι απίστευτο! Ένα πραγματικό θαύμα της τεχνολογίας! Νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω περισσότερους κόκκους. Ήταν πολύ μικρή μερίδα. Ω, ναι! Εντελώς άλλο πράγμα! Σούπερ! Το τραπέζι μας είναι καλυμμένο με popcorn! Έχουν μείνει λίγοι κόκκοι ακόμα. Τα χρησιμοποιώ! Φαίνεται ότι η μηχανή σου είναι εκτός ελέγχου! Είναι ακόμα καλύτερο! Είναι πραγματικός αστακός αυτός! Φαίνεται τρομακτικός! Φοβάμαι να τον αγγίξω! Μπρ, τι φρίκι! Έχεις μόνο έναν! Κοίτα το πιάτο μου! Αν και νομίζω δεν πρέπει να φοβόμαστε! Αυτή η αστακή είναι ακίνδυνη! Δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος γι' αυτό! Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορώ να φάω αυτή τη τεράστια μερίδα! Αφήστε τη μήλα να ξεκινήσει! Λοιπόν, ευχαριστώ, Άλεξ! Είσαι αληθινός φίλος! Ξέρεις να υποστηρίζεις σε μια δύσκολη στιγμή! Δεν είναι τόσο κακή όσο νόμιζα! Αλήθεια! Ω, ναι! Μου αρέσει αυτή η γεύση! Είμαι έτοιμη να φάω ολόκληρο τον αστακό! Τι απόλαυση! Δεν περίμενα να μου αρέσει! Για να είμαι ειλικρινής, είναι η έκπληξη! Ναι, ήταν νόστιμο! Μίλα καλά, θα κάνεις να βουρτσίσεις τα δόντια σου μετά από ένα τέτοιο γεύμα! Τι! Ωχ, τι ντροπιαστικό! Μην ανησυχείς, όλα μπορούν να συμβούν! Ελπίζω να αντέξω τη μερίδα μου όπως και εσύ! Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από μικρά. Θα προσπαθήσω να τσιμπήσω τουλάχιστον ένα κομμάτι. Περίεργο, μου φάνηκε ότι αυτός ο αστακός κουνήθηκε. Να πάρω έναν άλλο. Είναι καλό που έχω πολλούς να διαλέξω. Αλλά πρώτα θα απαλλάγω από όλα τα περιττά. Τζούλι, δεν σ' αναγνωρίζω. Τι κάνεις? Τίποτα, πανεύκολο είναι. Απλώς έπρεπε να καθαρίσω τους αστακούς. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Κοίτα τι μας έκανες. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ήθελα. Εντάξει, δοκίμασε το ήδη. Η Μίλα είχε δίκιο, είναι πραγματικά πολύ νόστιμο. Wow. Κρίμα που δεν πήρα τη μεγαλύτερη μερίδα. Θα ήθελα να φάω περισσότερα. Τι λέτε, έχω ξαναβρει την όρεξή μου. Τέλεια, δυστυχώς Μίλα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα είναι η σειρά του Άλεξ. Καλά, μου δώσατε ένα μεγάλο παράδειγμα. Τώρα είμαι έτοιμος να το δοκιμάσω κι εγώ. Σούπερ, πεντανόστιμο είναι. Μπορούμε να πάρουμε μερικά από σένα? Μα όχι, έχετε φάει ήδη το δικό σας. Δώσε μας τουλάχιστον ένα κομματάκι. Αρκετά, είπα όχι. Αφήστε με να απολαύσω. Πεντανόστιμο. Πεινάμαι πολύ. Δώσ' μας, σε παρακαλώ. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Πολύ αστείο, άπλιστος. Θα το θυμόμαστε αυτό. Έλα, μη θυμώνετε, απλώς αστειβόμουν. Όχι, είναι ζωντανός αστακός. Μάνα μου, φοβάμαι. Πώς ήρθες εδώ? Είναι όλα καλά? Όχι, βοήθεια, μου δάγκωσε το δάχτυλο. Κάντε κάτι. Μη μου το πετάς. Πονάω. Καλά να πάθεις, Άλεξ. Τι φρίκι, θα πρέπει να φάω καυτερή πιπεριά. Τουλάχιστον έχεις μία και εγώ έχω ένα σωρό. Σωρό, κοίτα τι βουνό με πιπεριές έχω. Αυτό είναι ένα πραγματικό σωρό. Άλεξ, πρέπει να ξεκινήσεις πρώτος. Εγώ με τίποτα, ας φάει πρώτα η Κέισι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω. Ελπίζω να μην ανάψω φωτιά. Δεν είναι τόσο καυτερές. Νόμιζα θα ήταν πιο πολύ. Είναι τρελή. Κανείς δεν τρώει καυτερές πιπερίες τόσο γρήγορα. Έχεις δίκιο. Αρχίζω να το συνειδητοποιώ. Οχ, καίγομαι. Κέισι, καίες. Νομίζω ξέρω πως θα σε βοηθήσω. Λίγο νερό και είσαι περδίκη. Ουφ, ευχαριστώ, Άλεξ. Το νερό βοήθησε πραγματικά. Βίτα, είναι η σειρά σου να φας τις πιπεριές. Εντάξει. Απλά μην ανάψει φωτιά μέσα μου. Δεν θέλω να καώ από μέσα. Ναι, αυτή η παράσταση δεν είναι για τους αδύναμους. Γιατί τόσες πιπεριές? Τις τρώω, αλλά δεν μειώνονται. Τι εφιάλτης. Άλεξ, είσαι εσύ? Α, καλά. Πάρε όλες τις πιπεριές σου πίσω και φάε, γιατί είναι η σειρά σου. Φαίνεται ότι αυτό ακριβώς.
ακριβώς φοβόμουν. Φωτιά φουντώνει μέσα μου. Άι, Βίτα, καπνίζει σαν ατμομηχανή. Δεν είμαι καλά. Αυτό σταματάει μόνο με έναν πυροσβεστήρα. Πονάει. Είναι τελής πυροσβέστης. Έτοιμο. Πίστευα ότι ήδη λόγω της Βίτας τα καούμε όλοι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Γιατί γελάτε? Κάτι δεν πάει καλά με το πρόσωπό μου? Όχι, είναι λόγω του άφρου. Έτοιμο. Λοιπόν, Άλεξ, είναι η σειρά σου να φας τις πιπεριές. Ίσως καλύτερα να φύγω. Κάτσε, φάε γρήγορα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά αν καείτε μαζί μου, δεν φταίω εγώ. Τρομάρα μου. Με πονάει το στόμα μου από τις πιπεριές. Τι εφιάλτης. Συναγερμός πυρκαγιάς. Κορίτσια, αντίο. Πού πηγαίνω, τι συμβαίνει? Όχι τώρα, πέφτω. Πρέπει επιγόντως να αναπληρώσω τη φόρτιση. Έτοιμο. Πάμε να κατακτήσουμε το διάστημα. Wow, δεν μπορείς να δεις τον Άλεξ καθόλου. Για τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ένα κιάλι. Πω πω, τι ομορφιά. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρισκόμουν στο διάστημα. Όχι ρε, τι κρίμα που έχω μόνο ένα βάζο με ρέντα. Εγώ έχω κι άλλα. Κι εγώ έχω τόσα πολλά που δεν μπορώ να δω ούτε το τέλος του πύργου. Αλλά αυτός που είναι ο λιγότερο τυχερός τρώει πρώτος, Βίτα. Ελπίζω η μερέντα μου να είναι τουλάχιστον η πιο νόστιμη. Μυρίζει καταπληκτικά, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Τι απόλαυση! Περίεργος τρόπος να φας τη μερέντα, καθόλου ωραίος. Και λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι μου είναι νόστιμο. Ο, το βάζο έχει κολλήσει στο πρόσωπό μου, βοήθεια! Βγάλτε το από εδώ, ικετεύω! Τι θα έκανες χωρίς εμάς? Πόνεσα, αλλά όλα είναι καλά. Τώρα όμως ξεφορτώθηκα το βάζο. Είναι η σειρά μου να φάω τη μερέντα. Είναι τόσο νόστιμη. Θα ήθελα να φάω άλλο ένα βάζο. Άλεξ, τι κάνεις? Σε έχουν μάθει ποτέ ότι το να τρως με τα χέρια είναι άσχημο? Αυτό μου λέει αυτή που έγλειψε το βάζο. Δεν με νοιάζει αν είναι άσχημο. Το κύριο πράγμα είναι ότι είναι βολικό και νόστιμο. Είσαι τρελός. Είμαστε μες στη σοκολάτα. Σωστά. Σοκολάτα είναι τέλειο. Εγώ ο ίδιος θα χαιρόμουν να την αλείψω πάνω μου. Αν και ποιος με εμποδίζει να το κάνω αυτό. Άλεξ, είσαι όντως χαζός. Τώρα θα φάω εγώ τη μερέντα. Πόσο νόστιμο. Μη πετάς τα βάζα. Τι απόλαυση, γιατί είστε τόσο θυμωμένοι? Κράτα τα βάζα σου δίπλα σου. Έλα, απλά παρασύρθηκα. Η μερέντα είναι πολύ νόστιμη. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ τα βάζα. Τώρα κατάλαβα γιατί μου είπες ότι το να τρως με το χέρι είναι αηδιαστικό. Πραγματικά φαίνεται τρομερό. Τρομερό, αλλά πολύ νόστιμο. Τι συμβαίνει? Νιώθω σαν να ήμουν σοκολάτα. Wow! Τώρα η Κέις είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τη μερέντα. Νομίζω είναι ωραία. Τώρα μπορώ να τη φάω. Τι κάνεις? Δεν πρέπει. Βάλ το δάχτυλο πίσω. Τουλάχιστον μπορώ να γλύψω. Αρκετά! Είναι ακόμη η ίδια Κέισι, η φίλη μας! Βασικά τη βοηθάω. Κοίτα, το δέρμα φαίνεται ήδη. Αν γλύψω όλη τη σοκολάτα, τότε η Κέισι θα γίνει κανονική. Ω, είμαι πάλι μαζί σας. Δεν ήξερα ότι η σοκολάτα μπορεί να έχει τέτοια επίδραση. Ω, ναι, Πόπιτ είναι τέλεια. Ειδικά όταν υπάρχουν πολλά. Αλλά ακόμα πιο ωραία αν υπάρχει ένα σωρό. Κοίτα, έχω έναν πύργο Pop-It. Κέισι, είσαι η πρώτη που παίζει. Με ευχαρίστηση. Κοίτα πόσο λαμπερά είναι. Αλλά τα κουμπιά δεν λειτουργούν.
Παράξενο. Έχω ελαττωματικό poppet. Μυρίζει υπέροχα. Μήπως τρώγεται? Δεν είναι poppet, είναι ζελέ. Παιδιά, δεν έχετε ιδέα πόσο νόστιμο είναι. Βίτα τσέκαρε, μήπως πήρε ζελέ? Ελπίζω. Μυρίζουν καταπληκτικά. Και ναι, έχουν υπέροχη γεύση. Χαίρομαι που αυτά τα poppet είναι τόσο ασυνήθιστα. Τρελαίνομαι. Δεν έχω φάει κάτι καλύτερο στη ζωή μου. Άλεξ, είναι η σειρά σου να φας. Επιτέλους. Παράξενο, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το δαγκώσω. Μάλλον το ζελέ είναι σκληρό. Wow. Poppet κατάρρευση. Και τώρα έχουμε κάτι να παίξουμε. Νόμιζα ότι είχα γλυκά. Αλλά μου αρέσουν και τα αληθινά poppet. Είναι πολύ χαλαρωτικό. Εγγραφή στο Παραρά και γράψε στα σχόλια ποιο πεντανόστιμο γλυκό σήμερα σου άρεσε περισσότερα.